Το λόγο. Τώρα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κύριε Υπουργέ, επειδή μας ακούν και βουλευτές, είναι και ο πρόεδρος εδώ της Βουλής με πολλή εμπειρία. Μην στρεψοδικούμε τώρα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, ότι όταν κατατίθενται προτάσεις νόμου στη Βουλή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το πότε θα τις φέρει το Προεδρείο της Βουλής για συζήτηση ή όχι, έχει να κάνει με τις συνεννοήσεις που κάνει το Προεδρείο της Βουλής με τον αρμόδιο Υπουργό και το αρμόδιο Υπουργείο, αν είναι έτοιμο ο Υπουργός και το Υπουργείο ή όχι. Επομένως, η μία ευθύνη είναι του Προεδρείου, που δεν έχει φέρει ακόμα την πρόταση νόμου για άρση του καθεστώτος πολιτικής επιστράτευσης στις σταθερές συγκοινωνίες, αλλά να καταργηθεί και σαν θεσμός, και το ίδιο και για την απερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η μισή ευθύνη είναι του Προεδρείου και η άλλη μισή είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου του Προέδρου. Το είπατε σωστά. Συγγνώμη που σας διακόπτω, εγώ δεν συνηθίζω να το κάνω. Ευχαριστώ. Αλλά η διαδικασία, επειδή όπως είπατε και σωστά, μετά από 20 χρόνια μάθαμε, δεν ήρθαμε από παρθενογέννηση. Ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Μπούτσης, που συμμετέχουν στην διάσκεψη των Προέδρων, θέτουν το θέμα ή οποιοδήποτε μπορεί να το θέσει και το αποδέχεται ή όχι η κυβέρνηση. Ναι, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να παρέμβουμε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εμείς γιατί ρώτησα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ναι, και αυτό το αποδέχεται εφόσον έχουν γίνει και οι συνεννοήσεις. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Βούτσης το έχουν βάλει από τις 25 Οκτώβρη του 2013 στη διάσκεψη των Προέδρων. Και εφόσον ακόμα δεν έχει έρθει να συζητηθεί, καλό είναι όμως να μπούμε και στην ερώτηση. Σήμερα εκ μέρους του Προεδρείου αναλαμβάνεται την πολιτική ευθύνη που ήρθε. Αλλά μην μείνουμε στα διαδικαστικά. Κύριε Γκέγκερογλου, κύριε Υπουργέ, η πρώτη παράγραφος της ερώτησης αφορά το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης. Και επομένως είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Χαίρομαι που είπατε, σαν Υφυπουργός Εργασίας, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ανοίξει για συζήτηση. Αλλά ωστόσο, επειδή είστε Υφυπουργός Εργασίας και εσείς και ο κύριος Βρούτσης, από τη στιγμή που ένα χρόνο μετά είναι η μόνη εκκρεμότητα που παραμένει από τις υποθέσεις, από τις απεργίες που κηρύχθηκαν σε πολιτική επιστράτευση, νομίζω και το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να έχει μια σαφή θέση προς την κυβέρνηση. Τρίτο, ενόχληση έχει γίνει, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι το Σωματείο Σταθερών Συγκοινωνιών έχει στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, από τον οποίο ζητά να έρθει το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης. Αυτά όσο αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας και θεωρούμε και στη δευτερολογία σας, παρακαλώ, θέλω τη θέση σας, ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να πάρει θέση και να παρέμβει καθόσον του αναλογεί, ώστε να έρθει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς για τους εργαζόμενους στις σταθερές συγκοινωνίες. Είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στη χώρα που είναι ντυμένοι κυριολεκτικά στο χακί. Το ανέχεστε αυτό, το δέχεστε σαν Υπουργείο Εργασίας? Και το δεύτερο το ερώτημα, που είναι και ο βασικός κορμός της ερώτησής μας. Κύριε Υπουργέ, το έγγραφα έχει στείλει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έγγραφα επίσης έχουν σταλεί. Μιλούν από 600 μέχρι 1.200 από τους οργανισμούς που εποπτεύει το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών, μεταξύ των οποίων κατονομάζονται και οι σταθερές συγκοινωνίες και οι οδικές συγκοινωνίες, ότι θα μπορούσε να είναι πλεονάζον προσωπικό και να μπει σε διαθεσιμότητα και σε απολύσεις. Εμείς χαιρόμαστε να μην υπάρχει θέμα. Εάν το επιβεβαιώσετε και στη δευτερολογία σας, το κρατάμε ως πολιτική δέσμευση, ως δεν υπάρχει θέμα. Ανησυχούμε και θέλουμε σαφείς και ρητές δεσμεύσεις ότι δεν θα υπάρξει νέο κύμα διαθεσιμοτήτων απολύσεων, γιατί σας είπα είναι καταστροφικό για τους ίδιους τους εργαζόμενους που θα απολυθούν, καταστροφικό για τις ίδιες τις οδικές και τις σταθερές συγκοινωνίες, καταστροφικό και για την ίδια την κοινωνία. Και τέλος, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα γιατί παραμένει το καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης. Πρώτο, έχει έρθει στους εργαζόμενους σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας να υπογράψουν στις σταθερές συγκοινωνίες, με το οποίο ουσιαστικά ζητούν με την υπογραφή τους να επικυρωθεί η δραματική μείωση των μισθών τους που είχαν λόγω κατάργησης της συλλογικής τους σύμβασης και ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από 35 έως 38%. Δεύτερο, έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο όλο αυτό το διάστημα που είναι σε πολιτική επιστράτευση και δεν μπορούν να απεργήσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο των Σταθερών Συγκοινωνιών, ένα σχέδιο κανονισμού το οποίο έχει πάει για δημοσίευση στο ΦΕΚ, με το οποίο ενισχύεται το διευθυντικό δικαίωμα μέσα στην επιχείρηση και αφαιρούνται όλες οι δυνατότητες συμμετοχής και ελέγχου του Συνδικάτου των Εργαζομένων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για προσλήψεις, για πειθαρχικά, για την υπηρεσιακή τους διαδρομή κλπ. Και τρίτο, έχει εγκριθεί ένα οργανόγραμμα με τους εργαζόμενους σε πολιτική επιστράτευση των Στασί να μην μπορούν να αντιδράσουν, με το οποίο οργανόγραμμα πραγματικά επιβεβαιώνεται, ανασταίνεται και εγκαθιδρύεται και πάλι ένας μηχανισμός πελατειακών σχέσεων στον καθορισμό των υπαλλήλων των σταθερών συγκοινωνιών, οι οποίοι αναλαμβάνουν θέση ευθύνης.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να σταματήσουν οι αντεργατικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων και για όλους αυτούς τους λόγους, για να μπορούν και οι ίδιοι να αντισταθούν, να αντιδρούν, να ελέγχουν τη διοίκηση των σταθερών συγκοινωνιών, να αρθεί το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς...